Διακήρυξη ευδαιμονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προϋποθέσεις και συνέπειες, από τον Δημήτρη Άλτα. Είναι ιατρός καρδιολόγος και ζει στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ιατρική σχολή. Ιδιωτεύει από το 1992. Ασχολείται με την αρχαία ελληνική ιστορία και φιλοσοφία. Έχει αρθογραφήσει και έχει δώσει δεκάδες διαλέξεις για την επικούρια φιλοσοφία. Είναι μέλος των φίλων επικούριας φιλοσοφίας Κήπος Θεσσαλονίκης. Ένα ακόμα επιτυχημένο συνέδριο πιστεύω ότι φτάνει στο τέλος του και νομίζω ότι ήταν ίσως το καλύτερο από όσα έχουν διοργανώσει μέχρι τώρα. Το δικό μου θέμα είναι η διακήρυξη του δικαιώματος της ευδαιμονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις 28 Ιουνίου του 2013, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών με την ιστορική του απόφαση 66/281 αναγνώρισε πως η επιδίωξη της ευτυχίας είναι βασικός ανθρώπινος σκοπός και ότι το δικαίωμα στην ευτυχία το έχουμε από τη γέννησή μας και είναι απαραβίαστο. Βέβαια, το δικαίωμα στην ευτυχία το συμπεριέλαβε πρώτος ο Τόμας Τζέφερσον, ελληνομαθής με επικούρες επιρροές, στη διακήρυξη της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας που συνέταξε μαζί με τον Βενιαμίν Φραγκλίνο το 1776, αλλά ποτέ δεν συμπεριλήφθηκε σε κανένα δημοκρατικό σύνταγμα μέχρι σήμερα. Ο κήπος των Αθηνών ανέλαβε την πρωτοβουλία να προωθήσει το αίτημα για την ένταξη του δικαιώματος της ευδαιμονίας στο χάρτη των βασικών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διάρκεια του 4ου Πανελλήνιου Συμπόσιου Επικούριας Φιλοσοφίας το Φεβρουάριο του 2014. Η διακήρυξη του δικαιώματος της ευδαιμονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που συνέταξε ο φίλος Χρήστος Γεφιτζάκης, υιοθετήθηκε εκτός από τους επικούριους κήπους Αθηνών και Θεσσαλονίκης και από μεγάλο αριθμό συμπατριωτών μας, αλλά και από το Δήμο Παλλήνης, και μεταφράστηκε σε πολλές ευρωπαϊκές γλώσσες προκειμένου να προωθηθεί για υπογραφή από τους Ευρωπαίους πολίτες. Αλλά τι θα σήμαινε η υιοθέτηση ενός τέτοιου δικαιώματος στην ευδαιμονία ή ευτυχία από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Ποιες είναι οι προϋποθέσεις και ποιες οι συνέπειες της αποδοχής ενός τέτοιου αιτήματος? Έχουν καταρχήν διατυπωθεί δύο ενστάσεις. Η πρώτη είναι ότι η έννοια της ευτυχίας δεν συμπίπτει με εκείνη της ευδαιμονίας. Η πρώτη εκπορεύεται από εξωγενείς προς το άτομο καταστάσεις, όπου μεγάλο ρόλο παίζει τύχη, ενώ η δεύτερη αποτελεί βιωματική κατάσταση και αναβλύζει από τα τρίσματα της ανθρώπινης ύπαρξης όταν πληρούνται οι κατάλληλες συνθήκες της σωματικής υγείας και ψυχικής αταραξίας για εμάς τους επικούριους. Και εδώ έρχεται η δεύτερη ένσταση. Αφού η ευδαιμονία είναι προσωπικό θέμα του καθενός, τι νόημα έχει θέσπιση δικαιώματος στην ευδαιμονία? Βέβαια, το πρόβλημα ξεκινάει, ως προς την πρώτη ένσταση, από το γεγονός ότι σε καμιά άλλη γλώσσα εκτός από την ελληνική, οι έννοιες της ευτυχίας και της ευδαιμονίας δεν διαχωρίζονται με τόση σαφήνεια. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι η φιλοσοφία και η ρητορική γεννήθηκαν στην αρχαία Ελλάδα, που η γλώσσα της επέτρεπε την έκφραση όχι μόνο των βασικών εννοιών, αλλά και των λεπτών αποχρώσεών τους. Ας παρακάψουμε λοιπόν την πρώτη ένσταση και ας επικεντρωθούμε στη δεύτερη, που αφορά το δικαίωμα στην ευδαιμονία, αφού κατά τη γνώμη μου και εντοπίζεται το ζήτημα. Τι σημαίνει όμως δικαίωμα στην ευδαιμονία? Η λέξη δικαίωμα περιέχει την έννοια της διεκδίκησης από κάποιον άλλο, την κοινωνία, την πολιτεία, την εξουσία. Η ευδαιμονία, από την άλλη, είναι μια εσωτερική μας συναισθηματική κατάσταση και δεν αφορά κανέναν άλλον παρά μόνο εμάς. Η επίτευξη της ευδαιμονίας όμως προϋποθέτει τη σωματική μας υγεία και τη ψυχική μας αταραξία, λέει ο επίκουρος. Και αυτά δεν εξαρτώνται μόνο από εμάς, αλλά και από το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε. Το δικαίωμα λοιπόν στην ευδαιμονία ανάγεται στο δικαίωμα διαφύλαξης της σωματικής και ψυχικής μας υγείας, αλλά και κατά το δυνατόν ταχύτερης αποκατάστασής της όταν αυτή κλονιστεί, και στο δικαίωμα να αισθανόμαστε ασφάλεια μέσα στο κοινωνικό μας χώρο. Η ασφάλεια είναι βασική προϋπόθεση της ψυχικής μας αταραξίας και αφορά όχι μόνο το δικαίωμα διασφάλισης της ζωής και της περιουσίας, αλλά και τη δυνατότητα κάλυψης των βασικών ποιοτικών μας αναγκών στο παρόν και στο μέλλον. Από τα βασικά αυτά δικαιώματα απορρέουν μια πλειάδα πιο εξειδικευμένων δικαιωμάτων, όπως η πρόσβαση σε ένα ικανοποιητικό σύστημα υγείας, το δικαίωμα στην εργασία, αλλά και το δικαίωμα στον ελεύθερο χρόνο, το δικαίωμα στην κοινωνική πρόνοια και προστασία, το δικαίωμα στην παιδεία και την ενημέρωση, το δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου και της έκφρασης, το δικαίωμα στη διαφορετικότητα και πολλά άλλα που χαρακτηρίζουν μια ανοιχτή δημοκρατική κοινωνία, μιας και δεν είναι δυνατόν να συζητάμε για δικαίωμα στην ευδαιμονία σε ένα αυταρχικό καθεστώς. Βέβαια, τα δικαιώματα συνεπάγονται και υποχρεώσεις,
που δεν συνιστούν όμως καθήκον για τους πολίτες, αλλά είναι το δίκαιο αντίτιμο της συμμετοχής σε μια τέτοια ανοιχτή δημοκρατική κοινωνία. Αισθάνομαι την ανάγκη, πριν συνεχίσω, να απαντήσω προκαταβολικά σε αυτούς που θα με κατηγορήσουν ότι σε ένα συμπόσιο φιλοσοφίας και μάλιστα επικούριας η πολιτική δεν έχει θέση. Μην ξεχνάμε ότι η φιλοσοφία αποτελεί το υπόβαθρο της πολιτικής όπως και της επιστήμης. Γι' αυτό και η διακήρυξη του δικαιώματος στην ευδαιμονία είναι από μόνη της κορυφαία πολιτική πράξη που πηγάζει από μια φιλοσοφική στάση απέναντι στη ζωή. Την επικούρια στάση. Αυτή η πολιτική δεν έχει καμιά σχέση με την αγοραία πολιτική της κενής ρητορίας, της τύρας ιδεολογίας και των ανομολόγητων ιδιωτελών σκοπιμοτήτων από την οποία πάστησε να μας διαφυλάξει ο δάσκαλος. Η πολιτική είναι η τέχνη που προσπαθεί να επιλύσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα πραγματικά προβλήματα της ζωής, ώστε να εξασφαλίσει κατά το δυνατόν την ασφάλεια και την ευημερία των κοινωνιών. Δεν είναι μόνο η τέχνη του εφικτού, αλλά και εκείνη που οραματίζεται κεντρά, ώστε να κατακτήσει εφικτό το σημερινό ανέφικτο. Όποιος απορρίπτει αυτή την πολιτική, απλά απορρίπτει την πραγματικότητα και ζει στο δικό του φανταστικό κόσμο. Μπορεί λοιπόν το αίτημα για δικαίωμα στην ευδαιμονία να γίνει σήμερα αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε με βάση τα γεγονότα, τα φαινόμενα που θα έλεγε ο Επίκουρος, αφήνοντας κατά μέρος τους ιδεαλισμούς, τα μεγάλα λόγια και τους ευσεβείς μας πόθους. Η πορεία των εξελίξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη δείχνει να ακολουθεί την εντελώς αντίθετη πορεία από εκείνη που θα ήταν συμβατή με το αιτούμενο δικαίωμα στην ευδαιμονία. Είναι η πορεία απαξίωσης της δημοκρατίας και πορεία σε όλο και πιο αυταρχικές πρακτικές που οδηγούν σε οικονομική εξαθλίωση, ανασφάλεια και περιθωριοποίηση όλο και περισσότερους Ευρωπαίους πολίτες, ακόμα και στα οικονομικά ισχυρά ευρωπαϊκά κράτη και σε κατεδάφιση του συστήματος υγείας και του κράτους πρόνοιας. Βέβαια, κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη για δημοκρατικούς θεσμούς. Δεν υφίσταται καν συνταγματικός χάρτης. Από τα θεσμοθετημένα όργανα της, μόνο το Ευρωκοινοβούλιο διαθέτει δημοκρατική νομιμότητα. Αλλά δεν έχει καμιά σημαντική αρμοδιότητα. Δεν έχει το αυτονόητο για κάθε κοινοβούλιο δικαίωμα να νομοθετεί. Μπορεί μόνο να επικυρώνει, δίνοντας δημοκρατική επίφαση, τους νόμους που προτείνουν η Επιτροπή και ο Πρόεδρός της, που είναι διορισμένα όργανα και δεν λογοδοτούν πουθενά και σε κανέναν, και το Συμβούλιο Υπουργών, που επίσης διαθέτει νομοθετική και δημοσιονομική εξουσία. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τους αρχηγούς κρατών της Ένωσης, αποφασίζει επί γενικών προσανατολισμών σε θέματα εξωτερικής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας και απαιτεί ομοφωνία, δηλαδή επί της ουσίας δεν αποφασίζει ποτέ τίποτα. Στην Ευρωζώνη τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα. Αφού το διαβόητο Eurogroup, το Συμβούλιο Υπουργών των Οικονομικών της Ευρωζώνης, δεν είναι καν θεσμοθετημένο όργανο. Στις συνεδριάσεις του δεν κρατιούνται πρακτικά, πιθανώς για να μπορούν οι συμμετέχοντες να αλληλοβρίζονται και να αλληλοεπιβιάζονται με την άνεσή τους. Οι δε πολιτικές που εφαρμόζονται περιγράφονται θαυμάσια από τον Θουκυδίδη, που εξιστορώντας την εκστρατεία των Αθηναίων κατά της Σμύρνης, αναφέρει την υπερφύελη δήλωση των στρατηγών της αυτοκρατορίας στους Σμύριους Άρχοντες, πως οι δυνατοί κάνουν όσο τους επιτρέπει η δύναμή τους και οι αδύναμοι υποχωρούν και αποδέχονται ό,τι τους επιβάλλεται. Περιττό να υποθεί πως και αυτό το όργανο δεν λογοδοτήσει κανέναν. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι μεν ανεξάρτητη, αλλά δεν έχει το δικαίωμα να επέμβει για να συνδράμει μια οικονομία κράτους μέλους που έχει πρόβλημα, ούτε να πάρει μέτρα για να στηρίξει το κοινό νόμισμα αν προκύψει τέτοια ανάγκη. Από την άλλη, τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης δεν διαθέτουν Εθνική Κεντρική Τράπεζα που να μπορεί να ασκήσει εθνική νομισματική πολιτική. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει και αυτή διορισμένο πρόεδρο, που φυσικά δεν δίνει και αυτός ο λόγος σε κανέναν, αλλά ούτε μπορεί να συγχρονίσει την νομισματική πολιτική της Κεντρικής Τράπεζας με τις δημοσιονομικές πολιτικές Ευρωζώνης. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ακολουθεί έντονα επεκτατική νομισματική πολιτική, τη στιγμή που οι πολιτικές ηγεσίες της Ευρωζώνης ακολουθούν περιοριστικές δημοσιονομικές πολιτικές λιτότητας, γεγονός που αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία στην οικονομική θεωρία. Πολλοί ισχυρίζονται ότι το πρόβλημα οφείλεται στο γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε την νομισματική της ενοποίηση χωρίς να έχει πρώτα πετύχει την πολιτική ενοποίηση, λέγοντας ότι έβαλε το κάρο μπροστά από το άλογο. Ξεχνούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε σαν ένωση άνθρακα και χάλιπα, δηλαδή σαν ένα καρτέλ βαριών ευρωπαϊκών βιομηχανιών. Ήταν το δημιούργημα μιας οικονομικής ευρωπαϊκής ελίτ με τις ευλογίες των Αμερικανών, που ενδιαφερόταν πρώτιστα για τα συμφέροντά της και τη δημιουργία ενός ενιαίου οικονομικού χώρου, και κανένα πραγματικό ενδιαφέρον δεν είχε
πέρα από την όποια ρητορική, για την πολιτική ευρωπαϊκή ενοποίηση και τα ευρύτερα συμφέροντα των ευρωπαϊκών λαών. Η ελίτ αυτή, από διαπλεκόμενους πολιτικούς, τραπεζίτες και μεγαλοβιομήχανους, οδήγησε την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλες τις μεταξελίξεις της, έως και την, όπως αποδείχθηκε, προβληματική νομισματική της Ένωση, δημιουργώντας παράλληλα μια πολυπληθή, δεδαλώδη, αναποτελεσματική αλλά σκανδαλωδώς αμοιβόμενη γραφειοκρατία, για να εξασφαλίσει το μέλλον των γόνων της και των ημετέρων, μακριά από την πραγματικότητα και τις ανάγκες των ευρωπαϊκών λαών. Βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση πέτυχε στον πρωταρχικό στόχο της, δηλαδή τη δημιουργία ενός οικονομικού χώρου κοινών συμφερόντων, των πάλι ποτέ εμπόλεμων ευρωπαϊκών καρτών, ώστε να αποφευχθεί στο μέλλον μια νέα πολεμική σύραξη, γεγονός που οδήγησε σε μια μακρά περίοδο ειρήνης και ευημερίας, που όμως σήμερα έχει φτάσει στο τέλος της. Σήμερα η δομή και οι πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης προδικάζουν μια συγκρουσιακή πορεία των ευρωπαϊκών κρατών, με το κοινό νόμισμα να λειτουργεί διαλυτικά στην πορεία της Ένωσης. Με δεδομένη τη ρευστότητα που επικρατεί σήμερα στις διεθνείς σχέσεις και την ανατροπή των γεωστρατηγικών ισορροπιών που ίσχυαν μέχρι πρόσφατα, η προοπτική αυτή γίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνη. Το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωζώνη αποτελούνται από δημοκρατίες δεν τις προσφέρει κανένα δημοκρατικό διαπιστευτήριο. Η λειτουργία τους αποδείχθηκε ότι είναι άκρως αυταρχική και αντιδημοκρατική, θυμίζοντας κάτι από πολιτεία του Πλάτωνα. Οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν και εφαρμόζονται στην Ευρωζώνη μετά τις κρίσεις του 2007 και 2010 απέδειξαν πέρα από πάσης αμφιβολίας την αντιδραστικότητα και την υποκρισία της κυρίαρχης ελίτ, που κύριο μέλημά της ήταν η διάσωση των τραπεζών σε βάρος των λαών που κλήθηκαν να πληρώσουν ως μη όφυλα την απληστία των τραπεζιτών και στους οποίους λαούς επέβαλαν σκληρή λιτότητα και δυστυχία, ιδίως σε αυτούς που είχαν την ατυχία να μπουν στα περίφημα μνημόνια, στο όνομα ανεφάρμοστων κανόνων, αμφιλεγόμενων μεταρρυθμίσεων και ανέφικτων στόχων, κουρελιάζοντας το περίφημο ευρωπαϊκό κεκτημένο, που μόνο σαν ανέκδοτο μπορεί πλέον να αναφέρεται. Μπορεί λοιπόν το αίτημα για δικαίωμα στην ευδαιμονία να γίνει σήμερα αποδεκτό από αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση? Αναφέραμε και προηγουμένως ότι δεν είναι δυνατόν να συζητάμε για δικαίωμα στην ευδαιμονία σε ένα αυταρχικό καθεστώς. Αντίθετα, το αίτημα από τις παρούσες συνθήκες καταλήγει επαναστατικό και αποσταθεροποιητικό του συστήματος. Γιατί οι ευρωπαϊκές ελίτ, μέσω των πολιτικών φερέφωνών τους, προσπαθούν να πείσουν τους Ευρωπαίους πολίτες ότι έτσι έχουν τα πράγματα και ότι ένας δρόμος υπάρχει, αυτός της αέναης λιτότητας και απαξίωσης των κοινωνικών και δημοκρατικών δικαιωμάτων, που τόσο αίμα κόστησαν στις προηγούμενες γενιές, με την υπόσχεση μιας στολής και προσδιόριστης ανάπτυξης κάπου στο μέλλον, στην προσπάθεια να διατηρήσει τα προνόμια της και να συνεχίσει να λιμένεται τον πλούτο των κοινωνιών. Στο μεταξύ, η κοινωνική αποσάφρωση που προκαλεί η ανέχεια, η απελπισία και η περιθωριοποίηση όλο και μεγαλύτερων λαϊκών στρωμάτων και η έλξη προοπτικής, ιδίως στους νέους, έχουν ξυπνήσει τους παλιούς εφιάλτες της ξενοφοβίας, του ρατσισμού και της κακυποψίας στη διαφορετικότητα. Η προσφυγική κρίση και η αδυναμία στοιχειώδους αντιμετώπισής της από την Ευρωπαϊκή Ένωση ήρθε να επιδεινώσει το πρόβλημα. Έτσι, ο ναζισμός ξανασηκώνει κεφάλι και διεκδικεί με αξιώσεις την εξουσία σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Κι όμως, η διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρόλα αυτά θα έχει ενδεχομένως πολύ χειρότερες συνέπειες για τους λαούς της Ευρώπης. Τα πρόσφατα ιστορικά παραδείγματα της διάλυσης της Σοβιετικής Ένωσης και της Γιουγκοσλαβίας δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αισιοδοξίας. Επομένως, ο ασφαλέστερος, αν και δύσβατος δρόμος, είναι η προσπάθεια εκδημοκρατισμού της Ένωσης και μετεξέλιξής της στην Ευρώπη των πολιτών. Σε αυτή την Ευρώπη, το δικαίωμα στην ευδαιμονία και θα είχε θέση και θα γινόταν σεβαστό. Ουτοπία θα υποστηρίξουν κάποιοι. Σωστά. Αλλά η ουτοπία είναι κάτι που δεν υφίσταται την παρούσα στιγμή. Είναι ο στόχος που βάζει κανείς για να αλλάξει μια πραγματικότητα. Εμπεριέχει το όραμα. Και όπως πολύ όμορφα το λέει ο φίλος Γιώργος Καπλάνης, το όραμα οδηγεί σε πράξεις, αλλά σε χρόνους οδηγεί τις πράξεις και βρίσκει τα μέσα, καθορίζοντας και τη στρατηγική επίτευξη του στόχου. Προϋπόθεση η βούλησή μας και η αποφασιστικότητά μας, σαν Ευρωπαίοι πολίτες, να αλλάξουμε την πραγματικότητα και σαν έμπειροι ναυτικοί να οδηγήσουμε το καράβι στο λιμάνι που εμείς θα επιλέξουμε, παρά τις καταιγίδες, τους λιστριγόνες και τους κύκλοπες που θα συναντήσουμε στην πορεία μας. Αλλά για να γίνει αυτό, πρέπει πρώτα εμείς να αλλάξουμε τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε την πραγματικότητα που ζούμε.
Αυτοί που θέλουν να μας πείσουν ότι δεν μπορεί να αλλάξει και πρέπει μυρολατρικά να αποδεχτούμε. Όπως λέει και ο παππούς μας ο Επίκουρος, κακό πράγμα η ανάγκη, αλλά δεν υπάρχει καμιά ανάγκη να ζεις με την ανάγκη. Το δικαίωμα στην ευδαιμονία το κερδίζουν αυτοί που παίρνουν τη ζωή τους στα χέρια τους και έχουν το θάρρος να αναλάβουν την ευθύνη των δικών τους αποφάσεων. Το δικαίωμα στην ευδαιμονία επιβάλλεται, δεν παραχωρείται από καμιά εξουσία. Γι' αυτό και αποτελεί ένα γνήσιο επαναστατικό αίτημα. Το κάλεσμα για υιοθέτηση του αιτήματος από τους Ευρωπαίους πολίτες, από όλους μας, είναι κάλεσμα στην παρέγκληση από το μονόδρομο της στοϊκής αναγκαιότητας που συντηρεί την εξουσία των ελίτ, αλλά οδηγεί την Ευρώπη νομοτελειακά για άλλη μια φορά σε ένα μέλλον σύγκρουσης και ολέθρου. Είναι κάλεσμα φύπνισης των ευρωπαϊκών λαών για την αποκατάσταση της δημοκρατίας, της αξιοπρέπειας, της αλληλεγγύης και της ελευθερίας και τη δημιουργία της δικής μας Ευρώπης. Μιας ανοιχτής Ευρώπης, ικανής να προσφέρει στους πολίτες της όλες τις προϋποθέσεις, ώστε ο καθένας ξεχωριστά να έχει τη δυνατότητα να επιδιώξει την προσωπική του ευδαιμονία. Σας ευχαριστώ πολύ.